Σε λίγο θα ξεκινήσει το τελευταίο του ταξίδι στην αγαπημένη του Κρήτη, εκεί όπου θα ταφεί στα χώματα του Γαλατά Χανίων, της ιδιαίτερης πατρίδας του. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά να βρούμε τη Βίκη Παύλου και εκεί είδαμε κόσμο να σειραίει, να συγκινείται, να τραγουδάει, να αποχαιρετά τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, Βίκη. Πράγματι, Σία, και εκτελήθηκαν και εδώ πολύ συγκινητικές στιγμές. Όταν περίπου 5 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα έφτασε εδώ η σωρός του μεγάλου συνθέτη. Αρχικά πέρασε μπροστά από το συγκεντρωμένο πλήθος που πρέπει να σου πω μέχρι και αυτήν την ώρα βρίσκεται εδώ. Τότε λοιπόν ο κόσμος άρχισε να πετάει λουλούδια πάνω στο αυτοκίνητο με τη σωρό του Μίκη Θεοδωράκη, να φωνάζει αθάνατος και να χειροκροτάει. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο έκανε ένα μικρό κύκλο, πέρασε μπροστά από την πάντα, τη φιλαρμονική πάντα του Δήμου Πειραιά, που βρίσκεται εδώ και έπαιζε συνθέσεις του, μεγάλες συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Και με κάποια στιγμή ο κόσμος πέρασε την κορδέλα που είχε τοποθετηθεί, πλησίασε το αυτοκίνητο και οι περισσότεροι θέλησαν να ακουμπήσουν έστω και για λίγο το Μίκη Θεοδωράκη. Μάλιστα κάποιοι φιλούσαν το αυτοκίνητο, άλλοι ακουμπούσαν ένα λουλούδια, κάποιοι άλλοι έκλαιγαν. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Μέχρι που ήρθε η στιγμή το αυτοκίνητο αυτό να πρέπει να περάσει μέσα στο πλοίο, όπως και έγινε, με την πάντα του Δήμου Αθηναίου να πιανίζει ουσιαστικά τον εθνικό ύμνο και τον κόσμο εδώ να παρακολουθεί σιωπηλώς τα όσα συνέβαιναν. Θα πρέπει να σου πω ότι με αυτό το πλοίο που βλέπετε πίσω μου, όντως σε περίπου μία ώρα από τώρα, ο Μίκης Θεοδωράκης θα αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του Αττικό Ουρανό, τον αγαπημένο του Παρθενώνα, όπως όλοι γνωρίζαμε, για να ακολουθήσει το τελευταίο του ταξίδι στην αγαπημένη του Κρήτη. Λοιπόν, αύριο η ταφή του στο Γαλατά Χανίων και παρακολουθήσαμε βέβαια μαζί όλες τις συγκινητικές εικόνες που εκτελήθηκαν και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη.